Καλησπέρα. Σήμερα με το μεγάλο μας τώρα εδώ πέρα που έχουμε δει εδώ, φόρμα εργασίας. Στα όπλα. Επαγγελματικά πιστόλια, 500 μπαρ, θα το βαράκι, θα κόβει το σίδερο εδώ πέρα. Η τροκοπή θα σας κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, θα σας δείξουμε πώς χρησιμοποιούμε τα προϊόντα της Innova, της Danal.gr. Μας κάνανε χορηγία, θυμάστε. Θα παρουσιάσουμε στο προηγούμενο βίντεο. Okay, και σήμερα θα σας δείξουμε πώς χρησιμοποιούνται. Γιατί δεν είναι έτσι απλό, άντε πάμε Γιούρια και τα πετάμε όλα πάνω. Έχουν συγκεκριμένο τρόπο που χρησιμοποιούνται για να βγει το τέλειο αποτέλεσμα. Διαλέξαμε την μπέμπα, η οποία είναι το μαύρο στο χάλι. Πάνω έχουν περπατήσει γατιά, σκυλιά, ελέφαντες, δεν ξέρω τι, κουτσουλιές, ό,τι θες έχει. Και μαύρο χρώμα. Και μαύρο χρώμα. Μέχρι και εδώ έχουμε και. Κακοτεχνίες από μάστρα. Κακοτεχνίες από μάστρα Ιωακήμ, ο οποίος έκανε. Όχι, εντάξει, το σώσαμε τη σκουριά. Κακοτεχνία και Ιωακήμ δεν πάει μαζί. Τι ακούτε. Υπενθυμίζω ότι έχετε Ρε Γκαράζ 10 για 3 μέρες από την ώρα που θα βγει το βίντεο. Έχετε προσφορά μείον 10% στο site της Danal. Άμα βάλετε, μπείτε στα προϊόντα αυτά, τα Innova Car. Okay. Όλα τα προϊόντα της Innova Car. Μείον 10%. Οπότε, αν σας αρέσουν, θα δείτε και το αποτέλεσμα στο τέλος. Τρέξτε, παραγγείλτε και πάρετε την προσφορά. Και όποιος θέλει να δει αναλυτικά μπορεί να δει το προηγούμενο βίντεο. Τι ήτανε, που κάνετε παρουσίαση. Θα τα δείτε και εδώ, ένα-ένα, θα εξηγούμε. Γιατί τα παίρνουμε τη σειρά. Δεν είναι. Έχει συγκεκριμένο πρίγος, έχει συγκεκριμένο μετά το για τις ζάντες. Φόμι, iron. Το iron. Και όλα έχουν τον τρόπο που χρησιμοποιούνται. Είτε με το πιεστικό, είτε με τα πιεστηριστήρια που έχουν. Μου τα παίρνουν και αυτά από εκεί πέρα. Okay. Λοιπόν, κλείσα να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, παιδιά, βλέπετε εδώ πέρα το μαύρο το χάλι που είναι αυτή τη στιγμή το αμάξι. Είναι περίπου 2-3 μήνες που δεν έχει πληθεί. 2 μήνες τουλάχιστον. Δείτε εδώ, σκόνη. Εντάξει, και κουτσουλιές έχει. Σίγουρα κάποια από αυτά θα έχουν αφήσει σημάδι στο χρώμα. Αλλά θα δούμε πόσο καλά δείτε τις ζάντες εδώ. Οι ζάντες είναι μια αηδία πραγματικά. Δείτε εδώ τι γίνεται. Λεκέδες, σκόνη από τα φρένα. Είναι πάρα πολύ χάλια. Όπως και το υπόλοιπο αμάξι. Εδώ από πλάγια βλέπετε τι χαμός γίνεται από τις λάσπες. Τζάμια, οροφή πάνω, ό,τι θες έχει. Και συνεχίζουμε εδώ, υγρά τρέξανε, λεκέδες. Το μαύρο μαξί είναι το χειρότερο χρώμα για να το αφήσει τόσο βρώμικο. Δείτε εδώ πάνω στην γαρδομή, κάθονται τα νερά. Πατημασιές βλέπω από διάφορα ζώα τώρα. Δεν ξέρω τι ακριβώς ζώα είναι αυτά. Αλλά έχουμε. Έχουμε Ιωακήμ και Στέφανο. Η τέχνη του Ιωακήμ με την τύχη του Στέφανου, όλα θα πάνε καλά. Ξεκινάμε. Λοιπόν, πρώτο προϊόν που χρησιμοποιούμε. Το πρυγός. Okay. Το οποίο το βάζουμε μέσα στο. Σε αυτό. Ναι, πρυγός. Αυτό μπαίνει. Έχει καπάκι για την αναλογία. Όχι, μπαίνει αν είναι ένα λίτρο αυτό. Που ναι, γράφει 1000 ml, ωραία. 900 είναι νερό και 100 είναι αυτό. Κράτα λίγο να φέρω. Θα χρησιμοποιήσουμε τόσο πολύ. Ας το κάτω. Ναι, ναι. Okay. Είναι εδώ στα 900 κάτι. 900 και προσθέτουμε το πρυγός. Απλά γέρνει. Έλα, φέρε. Έλα, βάλε. Φεύγω. Αυτό θα έκανε. Έλα, ένα από του δύο. Περίμενε. Χιλιάρικο, Βάλε. Λίγο ακόμα γιατί είναι πιο πάνω. Έλα, κοιτάξτε. Ναι, είναι υπογωνία εδώ πέρα, πάγκο. Δεν πειράζει τώρα. Παιδιά, εντάξει, δεν παίζουμε τώρα στα χιλιοστά, στα γραμμάρια. 1-2 ml, είπαμε. Professionals. Με ένζημα και τέτοια. Ναι, έχουν πολύ. Προβιωτικά. Όχι, δεν έχουν τρελά χημικά που να σε κάψουν, σε κάνουν. Είναι και ιταλικό. Είναι από του γείτονε. Το έχει. Είναι λίγο βαρύ, αν βγει. Δίδωσε, Στέφανε, από εδώ. Ότι βλέπετε έχουν πάρει θηρίο. Και από εδώ ρυθμίζει το. Το πόσο σκάνε. Άρα κούνα το λίγο να ανακατευθεί, υποθέτω. Και πάω να ανοίγω το νερό, έτσι. Άνοιξε το νερό για να έχει πιεστικό. Θα αναρωτιέστε γιατί κάνει βίου. Δεν ξέρουμε, παιδιά. Εάν και παίρνει αρκετό νερό. Δεν ξέρουμε πώς γλιτώνει το νερό. Παρά τα αυτά, εμείς ρίχνουμε το πρυγός. Ρυθμίσαμε και τη δόση.
Στη Ζάντη θα ρίξουμε το άλλο φάρμακο. Τράβα το μαζί, θα το πάρει μαζί. Τράβα το. Ε, Ιωακίν, πάρ το μαζί, θα το κάνει. Ωραία, πάνω από εκεί. Αυτό είναι το πρυγό στο οποίο το ρίχνεις με... Αν δεν τελειώνει το φάρμακο, βάλε και περισσότερο. Άνοιξε το περισσότερο. Έσαι, για τέτοιο πάει. Όχι. Δώσε. Έτσι, έτσι. Ρίξε όμως, άντε. Ρε, μήπως δίπλωσε ο Σολίνας του. Είχε αέρα τόση ώρα, τι φας. Τώρα γίνεται δουλειά. Έλα, άσπρισε τα όλα, Μπογιατζή. Όχι τα ηλεκτρονικά, ρε. Έλα, και όλα, και ένα άσπρισε τα όλα, Μπογιατζή. Βάρε κάποιος. Ρε, μήπως, αν διπλώνει ο Σολίνας. Δεν το δίπλωσα, ρε. Όχι τώρα, γενικά λέω. Μήπως δίπλων ήταν διπλωμένος. Είχε αέρα μέσα. Ο άλλος μη διπλώνει, το... Αυτό δεν διπλώνει. Εκείνο μη διπλώνει. Γίνει να το κάνει. Τον κάνει. Ωραία, τώρα εντάξει. Πάρα. Ωραία, φρόγκαζε. Ναι, πολύ ωραία, φακή. Είναι χαρμάτιμο. Είναι κάλαστο. Έλα. Χαμηλά κάνε που έχει πολύ μπίχλα. Δεν βαρέσαμε και ένα σούβρα. Δείτε πως το έκανε, παιδιά. Μπράβο. Άγια. Ωραία, τελείωσε. Okay. Ωραία. Βγάλε τη μύτη αυτή τώρα. Ρίχνουμε iron με ψεκαστήρι, δεύτερο βήμα. Παίρνουμε το iron το οποίο είναι για τις ζάντες. Βάζουμε μέσα στο ψεκαστήρι. Δεν αυτό το κάνω εγώ. Δεν λέω τώρα πως είναι. Όχι. Ρίχνουμε το iron και το ψεκάζουμε όλα μαζί. Αυτό που κάνω κάποιο να αφήσει για 3 λεπτά. Βέβαια, εμείς μέχρι να φτιάξουμε το όπλο εκεί πέρασαν 3 λεπτά, αλλά δεν θα πάθει και κάτι. Βάρα iron. Το φάγαμε νερό. Το φάγαμε, ναι. Είναι με σπρέι, ωραία. Ναι. Μπροστά έχει ρύθμιση, μήπως θέλει. Το κάνω, το κάνω. Ναι, θα γίνει μοβ. Μετά από λίγο. Να το άρχισε το καλό. Τι λάμπα, ρε, να σας παίξω. Δεν χρειάζεται, έχει φως. Θα κάνεις σπρέι θέλω, γιατί έτσι είναι. Ο Άμπο και βρωμάει κλασικά, κάπως βρωμάνε όλα αυτά. Ναι. Ναι, αλλά γιατί κάνει έτσι. Εντάξει, ρίξω έξι, μπορεί, δεν ξέρω. Το ίδιο δείχνει. Ναι, το ίδιο δεν μου έχουν κάνει σπρέι, γιατί. Πες να πήρα τη μοναδική, κάνει που δεν κάνει σπρέι τώρα, δες εδώ. Είναι έτσι πηχτό. Ο Άμπο πως μυρίζει. Εντάξει. Αλλά κάνει δουλειά. Άστο, θα κάνει δουλειά. Θα γίνει μοβ τώρα. Καλά, δεν ξέρω που έχει κάνει αυτό. Υπάρχει μπουρμπουλίθρε κατά τι βλέπει. Παιδιά, ο Ιωακή μα γεμίζει μπουρμπουλίθρε για να νιώσει καθαρό. Μέχρι να. Στο κέντρο, ρίξε και στο κέντρο. Μην κοιτάξει μπροστά, Σάντα. Μην την κοιτάξει, αλήθεια. Γιατί? Μην την κοιτάξει. Πώ θα γίνει στο τέλο. Ναι, κοίτα. Παιδιά, εσείς μπορείτε να τη δείτε. Εσείς μπορείτε να τη δείτε. Δεν κόβεις. Δείτε εδώ. Δεν σκύβεις αυτό. Βάλας έτσι απέξω. Ναι, δεν σκύβεις. Βάλας μακριά. Ρε, οι άνθρωποι ξέρουν τι κάνουν. Μα ξεκινεί τόσο καλή δουλειά με αυτά τα καθαριστικά που θα θέλω να κάνω όλα μου τα μάξια τώρα. Μιόμαστε εδώ, δεν βαράμε. Δείτε. Ωραία που σκάστε. Για σας δουλεύει, για να μην σκύβετε. Νομίζω ότι το... πολύ πράγμα. Αυτό απλά δεν κάνει να κάτσει πάρα πολύ, να ξέρεις. Είναι πηχτό, ε! Ναι. Ωπω, ωπω, γάμισε. Αυτό, γι' αυτό το είπα. Ωρε, τι γέρι μου γάλε. Ρε, θα ξεπλένω εγώ, εσύ παρακαλώ. Όχι, δεν, εσύ θα ξεπλένεις. Το βλέπεις. Λοιπόν. Ναι ρε, εσύ τρίψε κάνε, εγώ θες. Α, ναι, και το πιστεύω. Α, πινελάκι. Του έχω στο σκύψιμο. Πινελάκι, πω, παιδιά, δείτε τι έχει γίνει εδώ, τα αίματα. Τα αίματα. Περίμενε να τη δείξω λίγο. Μπράβο. Δεν θέλει τρίψιμο, να ξέρει. Πρέπει να γυρίσει μαζί μου, να τα σπάσει τα πολλά πολλά. Ναι, πρέπει να βάλα πολύ, να ξέρετε. Ναι, έβαλε πάρα πολύ. Το νιώθει τζέλ. Το νιώθω. Μα γι' αυτό δεν το κάνει σπρέι. Ναι, δεν είναι. Ναι, γι' αυτό ήθελα. Εδώ φάγε το μισό μπουκάλι, είναι τρελέ. Ρίχνει λέει μερικέ τέτοιε και αυτό διαλύεται μετά. Τρέχει παντού. Ναι, δεν το ήξερα, φίλε. Έχει, το κάνει τζέλ καμία. Δεν πειράζει, τη χρειαζόταν αυτή η ζάντρα. Κάτσε μου ξεβάθω. Βγήκε και πολύ πράγμα. Όχι, ρε. Α, δεν τόσο, εντάξει. Όχι. Όχι. Έχουμε δέντρο που χάρη, δεν φοβόμαστε. Γι' αυτό διαλέγουμε αυτό. Καλύτερα αυτό. Πάμε στα μούτρα. Το πίνεις κάλλιστα μας.
Όχι, παιδιά, κανένα δεν το κάνει αυτό. Μην μα κατηγορούμε μετά ότι σα είπαμε πιείτε και φάρμακα. Σαν το Red Bull. Παρά τα αυτά είναι από τα καλά καθαριστικά, τα οποία δεν είναι τίγκα στο τρελοχημικό. Το πινέλο δεν ακούει. Γράφουν ουδέτερα πεχά και. Το πινέλο. Δεν την ακούει, είναι. Ναι, ρε. Και αυτό είναι από εκεί. Danal.gr. Να το ξεπλύνουμε. Ναι. Δεν ξεπλένεις λόγο. Πίσω. Ναι, παίρνω το. Γιατί ρε να τις κάνω, έχουμε καθαρίσει τις άντες. Εντάξει, πέρα στα γρήγορα. Ρε, να... Αυτό έτσι, πρόκειται. Τη μύτη θα βάλεις την άλλη. Όχι, δεν χρειάζεται. Για ξέπλυμα. Όχι, δεν θέλει πίεση για να. Θα τα κάνω άνθρωπος. Θα το τσεκάρω. Αφού βάζεις τη μύτη κανονικά, με είπαν, ρε. Ναι, θα το περίμενε. Δεν πετάει αυτό. Βάλτε μύτη εκεί να. Να το σμπρώξει λίγο μηχανικά. Δώσε. Βάλτε στο 4. Τη σκάλα. Ναι, βάλτε στο 4 τα 3. Να φύγει το χρώμα. Όπα, παιδιά, οπλίστε το τουφέκιο. Δείτε εδώ πράγμα. Say hello to my little friend. Σωστό. Πολύ καλό αυτό. Α, είναι και αυτό που γυρνάει περιστροφικό. Ναι, καθαρίζει τέλεια αυτό. Λίγο περιστροφικό ρυθμίζει από πάνω. Τι όπλο θα έπαιρνε ο Στέφανος. Ναι. Λίγο από εδώ ρυθμίζει το πάνω. Ναι, άλλαξε ρε. Από εκεί είναι. Ναι. Και πώς το κάνεις. Αλλάξε το μαλάκι, είναι πολύ δυνατό. Τώρα έκανε αθμό. Τώρα έκανε. Όπα, οπλίζει η καραμπίνα. Όχι το άλλο. Τώρα πάνε ράγκι. Οπλίζει η καραμπίνα. Όχι αυτό. Αυτό όμως ο φίλε ξεπλένει. Το περιστροφικό είναι αυτό. Παιδιά, αυτό έχει πολύ πίεση. Δεν κάνει. Βάλ το χέρι σου να το μεγάλει. Βάλ το, πέρα το ράγκι. Από μακριά βάρα όμως. Βάρα τι θες, άντε. Εντάξει, βάρα αυτό, άντε. Έχω και εδώ, μετράει την πίεση. Α, ναι, και από πίσω, από πίσω, ρε. Βάλε τρία. Πώς θα πάρει. Είδες που θέλει λίγο το πινελάκι. Όπω, ματώνει. Όπου και ακόμα παιδιά είχε τόσο μπίχλα. Πίσω, ναι. Έκανε κάπου. Κάπου, το ξέρω. Δίπλωσε το λάστιχο. Όχι, εδώ δεν έγινε το Βασικά και το αμάξι μπορείς να ξεπλύνεις. Αυτό θέλω, απλά δεν θέλω να το κάνω μουσκένα. Έλα ρε, έχεις συνηθίσει. Ρίχνω. Πυροβόλα. Όπως είχε τόση μπίχλα μπροστά, που πάλι ζορίζεται και το πάνω θα το εδώ ήθελε την άλλη τη βούρτσα, τη μεγάλη, για να πιάσει τη φάνη. Αυτή είναι πολύ μικρή. Τι θέλει η δουλειά με το χέρι. Έτσι εδώ πέρα. Βλέπει λίγο όμω φεύγουνε τα μπράτσα. Φεύγουνε, τουλάχιστον τα άλλα. Αυτά κάνει τα μπράτσα. Εδώ. Πάλι μοβ βγάζει, φαντάσου. Ναι, ρε, ναι. Είναι και το πινέλο βέβαια. Αυτό. Εντάξει, θα ρίξουμε και το. Αυτό βλέπω, τα καθάρισε όλα. Τα καθάρισε όλα. Πολύ καλό. Δείτε πως έδειξε τα μάξι, παιδιά. Μόνο με το, με το free boss, έτσι. Τώρα που θα πέσει. Έλα, εντάξει, άσε να κάνουμε τώρα το κλείσιμο. Έλα. Πορώθηκε, πορώθηκε. Έλα, εντάξει. Εντάξει, λοιπόν, τώρα παίρνουμε κουβά. Βάλε αυτό που στάζει μόνο. Βάλε αυτό που στάζει. Και βάλε το να μέχρι τη μέση. 7,5 δηλαδή. Ναι, βάλε 7,5. 5, ρε. Όχι, 10 είναι εδώ. 5. 5. Έστω, βάλε μέχρι τα. Μέχρι τη μέση, είπε. Έλα, 5, μέχρι τα 5. Νερό. Πάρε μου, τα βάλουμε. Τώρα πάρε μου, για κάνε. Όχι, βάζει πρώτα μέχρι τα 5. Βάζει 4 καπάκια φάρμακο. Ναι, αυτό. Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Αυτό είναι η σύντα, δεν πάει πιο κάτω το σκουτάρι. Αυτό είναι για να. Ναι, ρε, ναι, βάλε. Μαζεύω το από κάτω η χρονιά. Περίμενε, βάλε.
Πάρε το φόαμι. Εδώ το φάρμακο. Το φάρμακο. Λοιπόν, σε αυτό πάμε τώρα στο φόβο, παιδιά. Κάτσε να σταματήσει το. Ωραία, άστο εκεί. Άστο εκεί. Λοιπόν, τώρα βάζουμε το φόαμι. Το φόαμι είναι το βασικό καθαριστικό. Το ανοίγει που είναι σαν σιροπάκι. Πώς μυρίζει, να δω πώς μυρίζει. Και εγώ θέλω να. Και αυτό βάζει καπάκια. Μας έχουν δώσει το δοσιμετρητή για να δω. Το πρώτο πρέπει να ήταν. Αυτό δεν έχει μυρωδιά ιδιαίτερα. Αυτά είναι καπάκια. Ναι, αυτό είναι. Τρία ή τέσσερα βάλει. Βάλει τέσσερα. Τέσσερα. Ναι. Έτοιμος, ρίξ' το. Αυτό το μελάκι. Κέρασε το μελί. Μελακά, γκέγκα, γκέγκα μάιστερ. Μου θυμίζει, αυτό ακριβώς μου θυμίζει. Πόσα να βάλω. Τρία ή τέσσερα. Τέσσερα σπουνά για γκέγκα. Έλα, κερνάμε γκέγκα. Παγωμένο, έτσι σωστό. Ρακόμελο είναι. Ρακόμελο, σωστό. Ό,τι πρέπει στο μάχη. Μαξί είναι τόσο ωραία έτσι πως είναι. Που, παιδιά, δεν πίνουμε τα χημικά που καθαρίζουν τα μάξι. Το λέμε. Όσο ωραία γιατί είναι. Disclaimer, όσο έτσι ωραία και νόστιμα φαίνονται. Είναι φάρμακα, έτσι δεν κάνει. Το λέμε για να είμαστε σίγουροι. Δε ήδη πώς ήταν και πώς έγινε. Ναι, ρε, τι λες τώρα, δε ήδη γυαλίζει. Λοιπόν, και τώρα συμπληρώνει μέχρι πάνω. Ναι. Τώρα θα κάνει αφρό, λέει. Κλείνουμε κάποιον, κορνάζει. Τώρα θα κάνει αφρό. Μέχρι πάνω. Ναι, αλλά θα σου πω όμως το πάνω. Δέκα λόγια βλέπω, ή μέχρι να βγει απλό πολύ αφρόβλεπο. Έλα, έτοιμο το σφυλάκι σας. Δεν το μαζεύεις το χέρι τώρα στο τέτοιο. Έλα, κανένα. Αφέσαι, δεν κλαίω. Πού είναι το νερό. Βλέπω, νομίζω, πρέπει να κάτσει, έκανε αφρόντορ. Έκανε αφρόντορ, ε. Ναι. Είναι... Μην βάζει, όχι, εκεί είσαι. Θέλει, ακόμα εδώ θέλεις, είναι, δες το. Να πούμε ότι αυτό εδώ... άσε λίγο να ακούγομαι, για 4 λεπτά. Αυτό είναι το Micron Wash Meat, είναι... Πολύ δυνατό είναι. Ναι, σφουγγαράκι, πάρα πολύ μαλακό. Έχει πάχος μέσα. Αδιάβροχο. Αδιάβροχο, χοντρό. Φέντο ότι είναι ποιοτικό, ναι. Ναι. Έχει πάχος. Οπότε με αυτό το βάζεις, αλλά στην 6-7,5 είμαστε λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα θέλουμε. Είναι και κατηφορικά, οπότε έχει παραπάνω. Ωραία, προβλάμε από το πουλά. Μαλάκα πάρα πολύ. Δεν πετάει με πίεση. Έλα, εντάξει. Αμέσως. Ναι, ναι. Και κλασικός, πατροπαράδοτος, παραδοσιακός τρόπος. Παίρνεις με το σπουγγαράκι. Και έτσι γίνεται και σωστή δουλειά. Έτσι. Θες επιφάνεια. Πάντως έχει ήδη καθαρίσει από το τέτοιο, φίλε. Και τα έχει σπάσει όλα ό,τι είναι να φύγει. Ναι. Εδώ που στεγνώνει. Έχει μείνει, αλλά το έχει. Θέλει να περάσει αυτό τώρα. Το μαλάκωσε όμως. Το μαλάκωσε για να βγει ακριβώς τη δουλειά. Αν δει που είχε κάτι κουτσουλιές, τις έδιωξε. Μα απλή... Και τώρα απλά θέλει να περάσει το σφουγγάρι για να πάρει τη. Και αυτός ο κουβάς, παιδιά, είναι πάρα πολύ σωστό. Ναι, αυτός που έχει κάτω το. Όλες οι βρωμιές κάτω ακριβώς. Και δεν επιστρέφουν πίσω στο σφουγγάρι. Ακριβώς. Και κάνει πολύ μεγάλη. Γιατί αν πάρεις ένα απλό κουβά και βάλεις, θα δεις ότι στο τέλος όλη η λάσπη είναι κάτω. Έτσι. Και όλη η ζημιά γίνεται από τα χώματα και από τα σωματίδια που και εσύ τα τρίβεις. Ισχύει. Ενώ αυτό το βουτάς. Ισχύει. Ψαγμανιές. Και το πιο σωστό είναι με δύο κουβάδες. Έναν μόνο κάνεις σε τέτοιο και ένα καθαρό νερό στο τέλος. Πώς. Α, στο ένα ξεπλένεις και στον άλλο βάζεις φρέσκο. Ναι. Κανονικά ναι, ισχύει. Τις ζάντες θα τις περάσεις με τι, με αυτό στο τέλος όμως, σαν τελευταίες, για, ναι. Για να μην πάει βρωμιά από τις ζάντες ξανά πίσω. Αν και έχουν καθαρίσει πάρα πολύ, αλλά πάλι θέλουν να περάσει και αυτό. Να τις περάσει ένα χέρι. Δηλαδή το iron έβγαλε χωρίς τρίψιμο. Ναι. Δηλαδή το έβγαλε. Και δεν περιμέναμε κιόλα να δουλέψει. Ναι, παρόλα αυτά έχει σημάδια πάνω από αυτό που έχουν μείνει. Αλλά μόλις περάσει, πιστεύω τώρα το φάρμακο. Καταρχάς το iron πήρε βρωμιά από πάνω. Το που... θέμα είναι αυτά που κάνει τα τακάκια τα πολύ. Ναι, ναι. Που κανονικά, άμα τα δεις και με σφουγγάρι. Και αυτό τώρα που βλέπετε. Είναι πάνω από το δάχτυλο. Ναι. Είναι λίγο κουπημένα, αλλά επίσης η κυζάντα είναι παλιά, είναι ταλαιπωρημένα, έχουν μπει με στο βερνίκι. Έχουν ψιλοκονοτήσει. Ισχύει. Τουλάχιστον το iron έλειωσε όλα τι επικαθήσει. Και δεν χρειάζεται να παλέψεις, δηλαδή με το πινελάκι το μικρό. Που κανονικά θες το άλλο το. Ναι, θέλει γίνει τη βούρτσα και ναι, πάλι δεν φεύγει με εκείνη. Ναι. Ιωακήμ. Δεν έχουμε και κανένα γείτονα. Ανοίγω πλυντήριο αύριο για πάρτι σου. Δεν έχουμε και τον κλασικό γείτονα που έρχεται και λέει το χωρατό. Που έρχεται και λέει. Πλένει στα μάξι.
Απλή ζητά και το δικό μου. Α, εμένα. Ευτυχώς δεν έχω και το ζητά μου, αλλά το ζητάνε αυτά εμένα. Εντάξει, πήρε. Μαύρη. Τίποτα. Χαζεύω. Σε χαζεύω να καθαρίζεις το... Εδώ, Φαφί. Ιωακήμ. Φαφίο είσαι. Φαφίο. Ότι, θέλω να φάσω. Σημασία είναι ότι δεν σκουριάζει. Ότι ακόμα αντέχει αυτό που έχεις βάλει. Δείτε, σαν τώρα με το χέρι δεν φαίνεται. Εγγύης, φίλε του δίνω. Πόσα χρόνια εγγύης δίνεις. Δύο. Με το που φύγεις από εδώ. Εδώ είσαι στο γκαράζι. Παντού, παντού. Παντός καιρού. Παντού. Παντού. Έχει λήξει. Δεν περάσουν οι Βερνίκες, χάστε. Τώρα που το καθαρίσαμε, έλεγε να κάτσεις καλά το Βερνίκη. Αυτός τι κάνει εδώ έτσι, ανοιχτός. Εντάξει. Ας μην κάνει κανένα κράου εκεί. Κράου, ρε, κράου. Κράου. Κράου, άρ. Για όλα μέσα. Άρ. Για τα κράου, για τα άρ. Όπου έχει πολύ νερό και ζουμί μέσα. Ποιο. Κουβάς. Έτσι, ανοίχτα. Είναι καλή ένα, λέγε. Αν τελειώνει και ο φρόνος. Αυτά όλα ψαγμένα είναι, εντάξει. Yeah. Δεν είναι παίρνει το άβαλο. Δεν είναι τυχαία, το ξέρω. Δεν είναι παίρνει το άβαλο, τις λένε. Οκ. Περνάμε λίγο τώρα αυτή τη φάση. Θα τα κάνει ο Ιωακήμ όλα. Mr. Proper. Και μετά... Α, εγώ είμαι Mr. Proper. Είσαι ο Mr. Proper. Είμαι καραφλός. Έτσι. Όχι, δεν είναι ωραίο. Το θυμάσαι. Γιατί κάθε βίντεο μου τα κάνετε σεξουαλικά. Ποιος θα κάνει σεξουαλικά. Εγώ έχω πρόνοιρο μυαλό τελικά. Το πρόνοιρο στο γνώμη, όχι, καλά, βέβαια. Τέλος, παιδιά, κάνουμε τις ζάντες τελευταίες. Με αυτό το σφουγγάρι, το χέρι, το... Έχει διαχωρίσει τα χέρια σου μέσα. Ναι, το είδα. Σε έχει απολύσει το τέτοιο χέρι. Πρέπει να το φορέσει. Μήπω στεγνώσει όμω το υπόλοιπο. Όχι, δεν στεγνώνει. Θα ξεπληθεί. Αλλά το καλό είναι ότι είδαμε στον ήλιο. Πολύ βασικό. Πρώτη, παιδιά, αν μπορείτε να πλένετε σε σκιώδη μέρο και να μην είναι ζεστό το αμάξι. Πολύ τέτοιο. Γιατί όταν είναι, το χτυπάει ο ήλιο και ειδικά σε μαύρο, με το που ρίξε πάνω όλα τα χημικά οτιδήποτε αφρού, στεγνώνουν κατευθείαν. Και δεν μπορείς να το ξεπλύνεις μετά εύκολα. Καταρχάς δεν μπλένουμε έξω αμάξι που καίει η λαμαρίνα. Ναι, ναι, για κανένα λόγο. Προσπαθούμε, εντάξει, το καλοκαίρι όσο μπορούμε. Περιμένεις λίγο να πέσει ο ήλιος. Ναι. Το κάνουμε τοπικά ένα κομμάτι. Δηλαδή θα κάνουμε το μπροστά μέρος, θα ξεπλύνουμε. Θα κάνουμε το επόμενο, έτσι, ναι. Έτσι, έτσι. Λίγο... Λοιπόν, τώρα θα κάνει, τώρα θα φύγουν τα χοντράδια και θα δείξει ζάντα. Αφού μαλάκωσε το αέρον, αφού μαλάκωσε το πρηγός, αφού μαλάκωσε και το. Ευελπιστώ. Το bubble, θα φύγει. Καλά, ήταν και πολύ χάλια, έτσι. Ήταν αρχή... Πόσα χρόνια. Η δουλειά που έκανε σου λέω στην αρχή που έσπασε αυτά τα... στις γωνίες που λένε, εκεί στις γωνίες είναι το πιο δύσκολο. Δεν, όταν είσαι πίσω την κάμερα δεν ακούεις, ναι, να ξέρεις, οπότε. Ναι. Τέλος πάντων. Στις γωνίες εκεί που κάθονται από τα τακά και δικά στις προστινές ζάντες, που βγαίνει πολύ θερμοίτ, πολύ υλικό, εκεί είναι τα δύσκολα. Και δες τώρα από μακριά, παπ, κατευθείαν. Θα δείξει. Οπότε τώρα, τις έκανες και τις τέσσερις, προβολάμε. Τίποτα, κομμάτι και λέω βγάζει το χρώμα του η μπέμπα. Φύλλα είναι, φύλλα που έχουν κάτσει ανάμεσα στο τέτοιο. Φύλλα χρυσού. Ναι. Από τα δέντρα. Ωραία, δεν το έκανες όλο, νομίζω. Όχι. Έλα να ετοιμάσουμε το επόμενο. Φύλλα. Λοιπόν.
Coat. Ωραία, τι ψεκαστό είναι. Ναι, ψεκαστό. Οκ. Okay. Κάτσε να τελειώσει λίγο να το πω. Έλα, έχουμε μυρωδιά φοβερή. Έχουμε μυρωδιά. Έλα, εντάξει, θα ρίξουμε και άλλο νερό. Περίμενε. Άλλες δύο φορές θα ρίξουμε νερό. Έχουμε μυρωδιά. Λοιπόν, έλα λίγο μυρωδιά. Έχουμε μυρωδιά. Έχουμε μυρωδιά, λέει. Αυτό μυρίζει. Έλα, έλα. Αυτό κάνει χαμόφιλο. Πέμπνε στο τέλος μυρίζουν ωραία. Πάρε, πάρε, πάρε. Τζούρα, να δει. Να τα ρούδια. Κάτα λίγο. Πω. Καραμέλα, τέτοια μυρίζει, πώς το λένε. Μπαμπαλού με. Μπαμπαλού, ναι. Μπαμπαλού. Μπαμπαλού. Μπαμπαλού και έχει το χρώμα. Λοιπόν, βάζεις φράουλα. Φράουλα ή κεράσι, ναι. Κάτι τέτοιο. Κερασοειδές. Ναι, θα γράφει όλο πάνω, ε. Πεχά γράφει. Ναι, γράφει beating, self-cleaning, πεχά, χρόνος ζωής. Εδώ μέσα χημικά δεν καταλαβαίνω τι. Plastic bottle. Πολύ πράγμα. Όλα, ναι. Λοιπόν, αυτό είσαι έτοιμος εσύ, γιατί αυτό το ψεκάζουμε, ναι. Και δεν το αφήνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή το ψεκάζουμε αμάξι και κάτι να βαράς. Okay. Επίσης δεν χρειάζεται να πάει παντού. Mm-hmm. Αυτό διαλύεται μες στο νερό, λέει. Οπότε ξεκινάω. Ναι, από ψηλά. Μας πήρε τη δόξα. Μη. Πιο πολύ θέλει. Όχι, έτσι. Δεν θέλει πολύ να ίσα. Τι κάνει αυτό ακριβώς. Είναι το coating, ρε. Πολύ βάζει. Πολύ βάζει. Απλά τώρα μόλις το τελειώσω. Πας και δεν θέλει, δηλαδή. Το έχει πιάσει fast forward. Τη δόξα μας πήρε, ρε. Μας πήρε όλη τη δόξα ο Αλέξης. Το καλύτερο έκανε, ρε. Λαζάνια δεν κάνει. Βέβαια, δεν κάνει λαζάνια. Φάνη, πολύ έβαλες. Αυτό είναι για... Το όμως φοβόλησε, παιδί. Ναι, πολύ, πολύ. Φάρατο, δεν κάνει κάτι. Πω, αυτό τους μύρισε καθαριότητα. Ξαναψεκάζουμε με αυτό. Μου είπανε λίγο. Κάνει, κάνει. Ναι, ναι, αφρά, φύγει αυτό ο αφρός. Έλα, έλα. Βαράτε, δεν κάνα κάτσι, όλα τα μάξι γύρω και το πέρα το μία. Νάτος. Ο άλλος είναι εκεί, γρήγορα το χέρι. Εσύ είσαι της υπομονής, είσαι για μασαζάκι. Αυτός είναι νίντζα. Πολύ περίεργο μας δεν σου κάνει αυτό. Υδροφοβικό γίνεται, δες το. Ναι, αυτό είδα κι εγώ. Μοσχοβολάει. Μοσχοβολάκι μυρίζει από τον καράζ. Παουλίτσα. Αυτό να το βάλω στο μηχανάκι, να το καβαλάς και να σου έρχεται η μυρωδιά. Αυτό είναι σαν πιστεύω, δεν μπορώ να κάνω λάθος. Πώς ξέρεις ότι πρέπει να σταματήσεις. Αφού σταματάει ο αφρός, όχι το βαράς. Ναι. Να είδες τώρα δεν ξαναβγάζει εδώ. Λες που γίνεται το τζάμι υδροφοβικό. Ναι, ναι. Και στο τέλος θα μπει το τελευταίο υδροφοβικό, θα δεις. Ναι. Δεν χρειάζεται ούτε γυαλοκαθαριστήρα να ανοίγουμε. Τίποτα. Αεροδυναμικό. Το κουβά και το δεύτερο. Κουβά στον εκεί. Να το μη κάτω εκεί που έριξα. Α, τη βγαίνει, βγαίνει ο αφρός. Να φύγει καλά γιατί να μας θερέσει το κούμπι μας. Ναι. Ωραία. Τώρα λέει, παίρνουμε την πετσέτα τη μεγάλη. Ναι. Έχει μια πετσέτα μεγάλη. Στέγνωμα. Και με αυτή στέγνωμα. Στέγνωμα, ναι. Ωραία. Η μεγάλη που είναι. Ταμ, ταμ, ταμ. Ναι, η μάκρο 666 λάτσε. Πού τη θες.
Να το κάνω μισό-μισό. Δείξε. Και όλα έχει πει. Όπω είναι τεράστιε. Βλέπει την πλέξη του. Ναι, ναι. Και δε πόσο μεγάλη είναι. Και είναι Στέφανος για να στεγνώνει τη μισηθρού. Έτσι. Γυμναστή ρε σου, δηλαδή. Τα ξέρει τα μυστικά ο Στέφανος. Κλείσε το αυτό και βλέπω. Κάνω λίγο το πάνω και πιάσω. Ναι. Έλα, Ιωκή. Έλα, Ιωκή. Ναι, ναι. Έχει βγει. Έχει βγει αυτό το πλάσμα εδώ. Πού το. Έλα. iPhone σου λέει μετά, ρε φίλε. Πήρες για να βλέπεις αράχνη στη φύση. Α, γύρισε. Έχει αράχνη το αμάξι. Έχει αράχνη το αμάξι. Μαλάκα, φαίνονται τρίκες, έλα να δεις. Οι τρίκες στα πόδια. Και μεταχτεί το. Σαν τα βίντεο έτσι. Στο TikTok. Πού μαλάκα έχει τρίχες και μεγάλα πόδια μπροστά. Λοιπόν, παιδιά, τελειώσαμε. Έχουμε ένα τελευταίο βήμα που είναι το γυαλιστικό, ας πούμε, που λέμε το Quick Detailer. Το Quick Detailer, το οποίο το κάνει ένα, από πάνω μια επιφάνεια σαν κέρμα, όπως προστατευτικό και υδροφοβικό έξτρα. Και θα αφήσει τελευταία το sign το τελευταίο. Γενικά από το αμάξι, παρόλο που έχει χρώμα δεκαφεύγα χρόνων, είναι ok, έχουν μείνει κάποια σημάδια από κουτσουλιές, αλλά αυτά δεν μπορεί να κάνει κάτι το κλείσιμο. Κουτσουλιές, κουτσουλιές, δηλαδή, από τα πολλά χρόνια. Ναι, αυτό θέλει αληφή. Αυτό το πράγμα τώρα έχει ποτίσει μέσα. Εντάξει, στην κάμερα φαίνεται πολύ χειρότερα από το αυτοκίνητο. Αυτό το αυτοκίνητο είναι μονής. Ναι. Δεν είναι. Όταν το είχαμε κάνει αληφή, έβγαζε μαύρο χρώμα. Α, μπράβο. Είναι μονής από το εργοστάσιο. Αυτό. Τι, μυρωδιά. Μύρα. Σαν lime, όχι σαν lime. Ναι, κάτι σαν λεμόνι, σαν lime. Κάτι σαν ωραίο. Βάζω έτσι. Το βάζεις, ναι, και το ψεκάζεις και το βάζεις με το πανάκι το άλλο. Έχει και άλλο πανάκι μέσα, μικρό, ενώ μικρό. Λοιπόν, στα σημεία που είναι φρεσκοβαμμένο το αμάξι, ότι καθάρισε, δεν το συζητάμε. Απλά έχουν μείνει σημάδια από κουτσουλιές, yeah. Τα οποία δεν μπορεί το φαρπ, το καθάρισμα. Έχουν καεί. Το καθάρισμα δεν μπορεί να τα βγάλει αυτά, yeah. Ειδικά στο μαύρο. Μαύρο. Εδώ που είναι φρεσκοβαμμένο, δείτε. Εδώ πίσω έχει βαφτεί. Έχει καθαρίσει πολύ καλύτερα, δεν έχει σημάδια πολλά. Αυτά είναι από το βάψιμο κρατσουνιές. Έχει κάποια πάλι εδώ που είναι από σκουπίδια μήνα πάνω. Κάτσε, δοκιμάζουμε λίγο εδώ. Λοιπόν, αυτό ναι, ρίχνει και το περνά στο τέτοιο. Εδώ ήταν βαμμένο νομίζω, δε στο τέλο που είναι. Και το κάπο. Mm. Αλλά δεν σου γυαλίζει πίσω εδώ σε σχέση με μπροστά. Καλά, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ψεκάζεται το προστατευτικό. Α, και μετά με το πανί. Ναι. Α, ναι, δίνει άλλο. Ναι, αυτή είναι η διάθεση. Και είναι υδροφοβικό. Δεν θέλει πολύ τρίψιμο. Ναι, δες πως έγινε τώρα, το βλέπεις. Ναι. Αυτό τώρα θέλει να πέρασμα όλο το αμάξι για να δείξει την πραγματική του λάμψη. Το μόνο θέμα που έχουμε, παιδιά. Το γυαλίζει και το χωρακίζει. Ναι, το μόνο θέμα που έχουμε είναι με τις μπροστά τις ζάντες. Γιατί η πίσω βλέπετε ότι γενικά καθάρισε. Οκ. Okay. Εντάξει, σε κάποια σημεία δεν επιμέναμε κι εμείς τώρα. Εδώ είναι χτυπημένη εκεί πάνω που βλέπετε. Αυτό είναι χτύπημα. Είναι γρατζουνιά. Γρατζουνιά, τι είναι, ήδη. Όχι, ναι, είναι γρατζουνιά, έχει βγάλει σίδερο η καρφωθή. Α, έχει βγει, τέτοιο. Ναι, εκεί πάνω, δεν ξέρω τι έχει φάει. Γενικά όμως αυτή καθάρισε. Η μπροστά, παιδιά, δυστυχώς, δεν φεύγει αυτό με τίποτα που έχουν πάνω. Μάλλον έχει ποτίσει. Παιδιά, είναι μια ζάντα imitation, έτσι. Κάτσε να δουν κάτι λίγο, ναι. Περίμενε. Εδώ. Αυτό το πράγμα. Mm. Το τρίβω με το χέρι μόνο με τη δύναμη και δεν φεύγουνε. Έχουνε ποτίσει μέσα στη ζάντα. Το βλέπετε. Πήραμε μόνοι μας φουγκαράκι, έξτρα και πανάκι. Τρίβαμε. Έχει μπει μέσα στο βερνίκι, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω τι είναι. τι βρωμιά είναι αυτή. Αλλά δεν φεύγει. Δείτε εδώ, ας πούμε. Εδώ. Το βερνίκι έχει πόρους. Ναι. Και έχει. Έχει ποτίσει μέσα στους πόρους σκόνη. Τρίβω. Και δεν βγαίνει, δεν πάει πουθενά. Αυτή η ζάντα θέλει βάψιμο. Και βερνίκωμα βασικά. Ναι, τρίψιμο καλό και βερνίκωμα. Αλλά έκανε φοβερή δουλειά το υλικό. Ρε, έβγαλε, δεν είστε, έβγαλε. Χωρίς να τρίψουμε, άρχισε να το κατεβάζει. Τρίψαμε κιόλας μετά. Βάλαμε και το ναι. Γάντι, βάλαμε το τέτοιο, βάλαμε εκείνο. Mm. Και τις μπροστά δεν μπόρεσε. Έχουν ποτίσει μπίχλα. Η πίσω είναι. Καθάρισε πολύ καλά. Αυτό, παιδιά. Και έχει ψεκάσει τώρα γι' αυτό, είναι έτσι. Δείτε. Τώρα πάει να στεγνώσει κιόλας.
και σε ένα νορμάλ αυτοκίνητο με πιο φρέσκια βαφή, ναι, ρε, φίλε. Βαφή ναι. Θα δείξει ακόμη περισσότερο. Επίσης έχουμε διαλέξει το χειρότερο χρώμα έτσι, για όλα τα σημάδια, το μαύρο. Παρ' όλα αυτά, δες τώρα, δες εκεί πλάκι τώρα που θα περάσει αυτό. Όσο έχει γίνει καθρέφτη στο αμάξι και καθρεφτίζει την τέτοια, να το βλέπεις. Καθρεφτίζει τη σχάρα. Το βλέπεις, δες εδώ. Ένα χρώμα 15 χρόνων, έτσι. Βασικά τι 15 χρόνων. Ταλαιπωρημένο. Δεν ξέρω αν το έχει ξαναβάψει ο τύπος, δεν έχω δει κάπου σημάδι το έχει ξαναβάψει. Το πότε είναι, θυμάσαι. Απλά ήταν στην γκαράζ. Το 94. 94, 24 και 6. Ναι, 30 χρόνων. 30 χρόνων. Εντάξει τώρα, άρχισα να την εκτιμάω λίγο παραπάνω τη γιαγιά. Πάντως ζέστε πως γυαλίζει. Ναι, ναι. Σου λέω, έχουν μείνει κάποια σημαδάκια από τα ψκουτσουλιές, αλλά αυτά δυστυχώς έχουν κάποιο στο βερνίκι. Έχουν κάποιο στο βερνίκι. Το νιώθεις το τέτοιο, ε. Ναι. Εντάξει, θέλει μια αληφή αυτή τώρα. Θέλει, έτσι. Και πυλό και τέτοια θέλει σίγουρα. Καταρχάς, όταν τα δαχτυλιές που είχαμε κάνει όταν είχε σκόνη πάνω, που είχαν κάνει παιδιά πάλι που γράψανε. Το ίδιο έχει καεί και το ΕΖΟ 1000. Αλλά σε θέμα ότι γυαλίζει το αμάξι, γυαλίζει. Δες πως γυαλίζει. Τα ακούς. Ναι, καλτζουνάει, ε. Ναι, πυλό θέλει κανονικά. Θέλει πυλό, θέλει πυλό. Αλλά τα προϊόντα αυτά είναι για καθαρισμό. Και μέχρι στιγμή, δηλαδή, τα δε το μάξι που γυαλίζει, ρε φίλε τώρα. Δες. Καλά, πριν και μετά, δεν το συζητάμε. Κάθομαι. Βελουδό. Ναι. Ωραία. A few moments later. Μένα μου αρέσει και πολύ στο βίντεο από τη φωτογραφία. Τη φωτογραφία της ρίχνει κάτι για contrast και HDR και τέτοια. Το βίντεο δείχνει κούκλα. Yeah. Θα δοκιμάσουμε την υδροφοβικότητα τώρα. Ρίξε. Δεν είμαι τίποτα. Τίποτα. Και όσο πάει, φεύγει το υπόλοιπο. Δες. Ρίξε. Ρίξε εκεί. Ναι, εκεί. Άστο. Και δεν είναι κεραμικό, έτσι. Ναι. Και οπότε δεν είναι κεραμικό. Δεν είναι εύκολα. Ούτε ναι, αυτό ισχύει. Πάνω. Δεν είναι κεραμικό, φαντάσου, είναι απλά προστατευτικό κουάντι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, γενικά, πολύ ευχαριστημένος από το προϊόντα. Επίσης, κάτι, εντάξει, το δοκιμάσμα στο σκληρότερο αμάξι που είχαμε και παρόλα αυτά δες πως γυαλίζει τώρα. Ναι. Το αμάξι το κανονικά θέλει αλυφές, θέλει 1002. Είναι χρώμα 30 χρόνων, έξω από πίσω που το έχω βάψει, που πίσω φαίνεται ότι επειδή είναι καλύτερο το χρώμα γυαλίζει ακόμη περισσότερο. Εδώ γίνει καθρέφτης, δες. Δες. Εντάξει, πόσο μήνυμα το αμάξι, δεν. Και αυτό, αλλά δες εδώ. Τι, πίσω ναι. Έγινε καθρέφτης. Που έχει παίζει βερνίκ νορμάλ. Που είναι πιο φρέσκο απλά, ρε φίλε. Ναι. Δες εδώ, καθρεφτιζόμαστε πάνω. Λοιπόν. Ναι, πιάζουμε. Ναι, ναι. Πω, βελούδο. Αλλά και ακόμα και εδώ θέλει. Ευχαριστημένοι. Κάτι ακόμα. Είναι οι ποσότητες αρκετές. Δηλαδή, δες τώρα πόσο χρησιμοποιείς από το φόμι, ας πούμε, που κάναμε ένα πλήσιμο. Πόσο, ξέρω εγώ, να ήταν μέχρι εδώ. Ναι. Παριά. Δηλαδή, πόσα σου βγάζει αυτό. Πολλά, ρε. Πού είναι υπολογιστή. 20, 30. Και εκείνο το. Ποιο ήταν το. Εκείνο, το πρώτο τελευταίο ήταν εκείνο. Λοιπόν, το... αυτό είναι 1000. Ναι, ναι. Και εμείς βάλαμε. Που 4. Το πάτησα, το όλιωσα το ποτηράκι. Έχουμε ένα ακόμα. Έχουμε ένα ακόμα. Έχουμε κι άλλο. Αυτό. Να το. Πόσο λέει αυτό. 1000. Όχι, ρε, 20. 20. Άρα 100 βάλαμε. Ναι, άρα σου κάνει 10. 4 βάλατε 80. 80. 60 με 80 είναι. 80 στα 1000. Ναι. 15, 13. Ναι, 13 πλησίματα. Και το βάλαμε και ψιλοσπάταλα 4. Ναι, ναι, βάλαμε παραπάνω. Και όλα βασικά έχουν μείνει πάρα πολύ. Δείτε εδώ. Ναι. Εκείνο το τσικλόφουσκα. Ποιο είναι. Το πιο πολύ φάγαμε το Iron. Γιατί. Κάτι και με το ψυχαστήρι. Ναι. Ναι, το πετάει ίσως σαν τζέρ. Δεν ήθελα να το ξέρω. Εντάξει, δεν πειράζει. Ίσως. Και παρόλα αυτά. Κοίταξε από μακριά, έτσι. Όποιο έρθει. Η Ζάντα φαίνεται κούκλα. Όλο το αμάξι είναι τρικούλα. Ναι. Απλά εμείς σας δείξαμε τώρα τη λεπτομέρεια από το πολύ κοντά. Δηλαδή που θα κάτσει όλο στο ζύγιο πόντου να τη δει. Οκ. Okay. Και αυτά εκεί κάτω δεν είναι. Εκείνα τα ζύγια. Μην τα δει κάποιο καλά να γυαλίζουν εκείνα και πίτινα. Αυτά είναι τα ζύγια από πίσω. Τα βλέπετε κολλημένα και παλιές κόλλες. Αλλά γενικά
Η Ζάντα μπροστά είναι χάλια. Ναι. Το αμάξι πάντως έγινε, δείτε πως γυαλίζει. Και τώρα είναι για λυφή. Τώρα είναι να είχαμε αλουφαδόρια σχετικά. Mm. Να το κάνουμε μια λυφή και να γίνει καινούριο. Βέβαια, αφή κράτησε. Εγγύηση ο Ακίμ. Ο Ακίμ Απρού. Τελείωσε η εγγύηση, αυτό ήταν. Ευχαριστούμε την Τάναλ. Έχετε, ξαναλέω, θυμίζω, μείον 10% με το Ρε Γκαράζ 10. Όποιος μπει στις επόμενες 3 μέρες για τα προϊόντα Innova. Για τα προϊόντα Innova. Innova Car. Όποιος μπει στο site της danal.gr στα προϊόντα Innova Car έχετε μείον 10% με το κουπόνι RegGarage10. Λοιπόν, ωραία. Ποιος τυχερός θα την πάρει. Άντε, δικιά σου μπέμπα. Και μέσα την έπλυναμε, την κάνουμε κούκλα. Έτσι. A few moments later. Αδερφέ, γυαλίζει. Γυαλίζει. Παιδιά, όντως γυαλίζει. Δείτε εδώ. Έλα! Όχι! Όχι! Είμαστε δύο ρε γι' αυτό! Είμαστε διπλοί! Είμαστε διπλοί! Είμαστε διπλοί! Στην πρώτη άλλαξα στις 5! Δεν πήγα κόφτη! Κάτσε τον δούμε τώρα ρε! Κάτσε σε δούμε λίγο! Μας κάνει και κολόχερο, καταλάβες το... Θα μην το πω! Ότι είμαστε διπλοί, αν είμαστε μόνο, αν είναι μόνο στον Ικαμό! Ήσυχα, ας θα περάσει το κούμα. Δες πως γυαλίζει, παιδιά. Ωρε, μαλάκα, το αμάξι έχει γίνει. Κάτσε, να πάω από εδώ που είναι τα φώτα. Κράτα. Το έχεις. Λοιπόν. Παράθυρο ρίξεις, σήκω στο άλλο. Φύγε να σε δούμε, φύγε. Το πλοίο. Το πλοίο, λέει. Έλα, μάστε! Δεν πέει, πέρα πιο γρήγορα το σάνι! Δεν τα δέχομαι αυτό!